Και τώρα θα μείνουν λίγο σε αυτό το μηχάνημα. Τώρα θα φτάσουμε ως το τέλος του εγχειρήματος με αυτό το κουτάκι όπου περιέχει ο Άρια και ήταν στο μηχάνημα για 3 ώρες. Το τοποθετώ κάτω από το μικροσκόπιο και τώρα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Τώρα είναι κρίσιμη στιγμή όπου το κάθε οάριο θα έρθει σε επαφή με 10.000 σπερματοζωάρια. Κοιτάξτε τι συμβαίνει όταν βάλουν αυτά τα 10.000 σπερματοζωάρια. Εδώ έχουμε ένα οάριο περιστοιχισμένο από υγρό γονιμοποίησης και εδώ βλέπουμε τα σπερματοζωάρια που κινούνται προς το οάριο. Βλέπετε? Ακριβώς εδώ. Και επιστρέφουν στη ζέστη και στη σκοτεινιά, όπως είναι η κυλίτσα της μαμάς. Ας κάνουμε λοιπόν λίγη υπομονή. Καληνύχτα, μικρά μου. Όταν περάσουν 20 ώρες, τα οάρια και τα σπερματοζωάρια μέσα στο μηχάνημα θα μπορούμε να ξέρουμε αν έγινε η γονιμοποίηση. Πώς θα το ξέρουμε αυτό? Γιατί βλέπουμε τον πυρήνα του οαρίου και τον πυρήνα του σπερματοζωαρίου. Βλέπετε? Έτσι, εδώ έχουμε το νέο κύτταρο και εδώ τους δύο πυρήνες, χωρίς να ξέρουμε ποιο ανήκει σε ποιον. Δεν τελειώσαμε όμως. Αυτά τα γονιμοποιημένα πλέον οάρια πρέπει να μείνουν μέσα στο μηχάνημα για 24 ώρες και μετά από 48 ώρες, μετά τη συνάντηση του σπερματοζωαρίου με το οάριο, έχουμε ένα έμβριο και έχει αρχίσει η κυταρική διαίρεση. Πόσα κύτταρα έχουμε εδώ? 4 σε ισομερή μέρη, βλέπετε? Α, βεβαίως. Αυτό το έμβριο είναι έτοιμο να εμφυτευθεί στη μήτρα της μέλουσας μαμάς. Συνήθως μεταφέρουμε ή εμφυτεύουμε, να πούμε καλύτερα, 1 ή 2 έμβρια. Πράγματι, είναι μακροχρόνιες και ευαίσθητες οι διαδικασίες που περνάμε μέχρι να φτάσουμε εκεί. Η περιπέτεια όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα. Το έμβριο θα πρέπει τώρα να εμφυτευθεί ή στη μία πλευρά ή στην άλλη. Αυτή η διαδικασία μερικές φορές αποτυγχάνει. Γι' αυτό εμφυτεύουμε όχι 1 αλλά 2 έμβρια για να αυξήσουμε τις πιθανότητες του ζευγαριού να γίνουν γονείς. Μετά αρχίζει μια εγκυμοσύνη, όπως οι υπόλοιπες. Αν καταφέρουν να εμφυτευθούν με επιτυχία τα 2 έμβρια, η μαμά θα γεννήσει σε 9 μήνες δίδυμα. Για να αποφύγουμε την πολλαπλή κύηση, δεν εμφυτεύουν πάνω από 2 έμβρια. Αν υπάρξουν πάνω από 2 έμβρια, αυξάνονται οι πιθανότητες να γεννηθούν πρόωρα και να εμφανίσουν δυσπλασίες. Μόνο όμως 1 στις 4 προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης οδηγεί σε εγκυμοσύνη. Ευτυχώς τα οάρια που είχαν συλλεχθεί έχουν καταψυχθεί και έτσι μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε μια επόμενη προσπάθεια. Όταν το έμβριο απορρίπτεται, αξίζει να κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια. Στη Γαλλία μπορούμε να κάνουμε έως 4 προσπάθειες οι οποίες χρηματοδοτούνται από την κοινωνική μας ασφάλεια. Το ξέρεις, Ζαμί, ότι μερικές φορές το σπερματοζωάριο είναι τόσο αδύναμο που δεν μπορεί να γονιμοποιήσει το οάριο? Τότε κάνουμε μία ένεση όπου βάζουμε απευθείας το σπερματοζωάριο μέσα στο οάριο. Τι δουλειά κι αυτή να είσαι σπερματοζωάριο? Το φαντάζεστε? Αφού περάσατε το εμπόδιο της βλένας, ανεβήκατε στη μήτρα, επιλέξατε τη σωστή σάλπιγγα, φτάσατε στην ώρα σας, βρεθήκατε μπροστά σε ένα τείχος. Για να γονιμοποιήσετε το οάριο, πρέπει να διαπεράσετε τη μεμβράνη όπου το περικλεί. Γι' αυτό το κεφάλι κάθε σπερματοζωαρίου έχει ένζημα όπου διασπούν αυτό το περιτύλιγμα. Γυρνώντας το οάριο, βλέπουμε μια φρενήρη κατάσταση. Αυτός που θα διασπάσει πρώτος το οάριο θα δημιουργήσει το νέο κύτταρο. Όσο πιο γρήγορο είναι, τόσο πιο αποδοτικό. Γιατί εφόσον μπει ένα μέσα στο οάριο, η πόρτα κλείνει οριστικά. Η μεμβράνη ξανακλίνει και τελειώνει η διαδικασία για τα άλλα σπερματοζωάρια. Τώρα αρχίζει μια άλλη ιστορία. Αν λοιπόν τα σπερματοζωάρια είναι λίγο ευαίσθητα, δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν όλα αυτά τα εμπόδια. Σκεφτήκαμε λοιπόν να το βοηθήσουμε λίγο. Το βάλαμε σε μια σύριγγα και το τοποθετήσαμε απευθείας μέσα στο οάριο. Η πρώτη δουλειά που κάνουμε είναι να επιλέξουμε σπερματοζωάριο. Με ποιο κριτήριο όμως το κάνετε αυτό? Το σπερματοζωάριο θα πρέπει να είναι κινητικό, να έχει ουρά όπου κινείται και κυρίως να έχει μορφολογία κεφαλιού. Έτσι όπως μας βολεύει. Το κεφάλι του πρέπει να είναι οβάλ. Αυτό νομίζω είναι το καλύτερο. Προσοχή τώρα, να το. Τώρα το πήρατε, ε? Ναι, ναι. Τώρα αρχίζει μια άλλη πολύ σημαντική στιγμή. Τι πρόκειται να συμβεί τώρα?
Τώρα θα το τοποθετήσουμε μέσα στο οάριο. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Χρειάζεται προσοχή μεγάλη. Μάλιστα, είναι πολύ δύσκολο, γιατί πρέπει να είναι εξαιρετικά ακριβής στις κινήσεις της. Βλέπετε εδώ τη σύριγγα με το σπερματοζωάριο. Τρυπάτε. Εδώ είμαστε. Ωραία. Και βλέπετε το δρόμο του που τοποθετείται μέσα στο οάριο. Δεν θα σπάσει. Πράγματι, 5% των οάριων δεν αντέχουν σε αυτή την επιθετική κίνηση, αλλά τα υπόλοιπα τα οάρια συνήθως ανταποκρίνονται πολύ καλά, μπορώ να πω. Όποια και αν είναι η διαδικασία, η τεχνητή γονιμοποίηση παραμένει για τα ζευγάρια μια αμφισβητούμενη τεχνική. Για αυτή τη γυναίκα και το σύζυγό της είναι η πρώτη προσπάθεια, αλλά για αυτούς αυτή η περιπέτεια αποτελεί μια ψυχολογικά επίπονη διαδικασία. Έχουν πληθώρα ερωτημάτων. Γιατί αυτό να συμβεί σε εμάς? Γιατί όλοι οι άλλοι τα καταφέρνουν και εμείς όχι? Είμαι ευτυχισμένη. Είναι όπως και να έχει πολύ δύσκολη δοκιμασία. Είμαστε ευτυχισμένοι με τον σύζυγό μου όταν βλέπουμε αυτό το θέαμα. Και εμείς είμαστε ευτυχισμένοι. Αν θελήσουν οι γονείς να κάνουν και άλλη προσπάθεια, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα οάρια όπου έχουν καταψύξει. Αν όμως δεν θέλουν άλλα παιδιά, μπορούν να επιλέξουν το μέλλον των εμβρίων τους. Προτείνουμε στους γονείς ή να προχωρήσουν στην καταστροφή τους, είναι μια πιθανότητα κι αυτή, ή να τα δώσουν για ερευνητικούς σκοπούς, ή να τα δώσουν τα έμβριά τους σε άλλο ζευγάρι όπου δεν μπορεί καθόλου να κάνει παιδιά. Μπορεί ένα ζευγάρι να μην μπορεί να κάνει τεχνητή γονιμοποίηση, για παράδειγμα επειδή ο άντρας είναι εντελώς στήρος. Τότε το ζευγάρι θα πρέπει να απευθυνθεί σε μια τράπεζα. Πού? Στην τράπεζα σπέρματος και οαρίων. Υπάρχουν περίπου 20 τέτοιες στη Γαλλία. Είναι ένα μέρος όπου τα φυλάσσουν. Ελάτε να δείτε. Βρίσκονται στους μείον 196 βαθμούς. Αυτό το σπέρμα έχει συλλεχθεί από εθελοντές και μάλιστα από ανώνυμους εθελοντές. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Αυτή η δωρεά είναι εντελώς ανώνυμη. Δεν θα αποκαλυφθεί ποτέ το όνομα του δότη, ούτε στον αποδέκτη, ούτε στα παιδιά όπου θα γεννηθούν από αυτή τη δωρεά. Ο δότης θα πρέπει να είναι ήδη πατέρας και να έχει τη σύμφωνη γνώμη της συζύγου του. Για να διασφαλιστεί ότι το σπέρμα δεν έχει ασθένειες, θα καταψυχθεί για 6 μήνες. Περίοδο όπου θα δουν μήπως ο δότης έχει μεταδιδόμενες ασθένειες. Ποιος θα υποφεληθεί από αυτή τη δωρεά? Ένα ζευγάρι όπου ο άντρας είναι στήρος. Αν η γυναίκα είναι γόνιμη, θα λάβει το σπέρμα είτε με ένεση ή ακολουθώντας τη διαδικασία της εξωσωματικής. Ο παπάς που θα δημιουργηθεί με τη γέννηση του παιδιού θα θεωρείται και θα είναι ο μοναδικός πατέρας του. Αν και δεν θα το έχει δώσει το γενετικό υλικό του, θα πρέπει να περάσει από το δικαστήριο προκειμένου να αναγνωρίσει το παιδί όπου θα γεννηθεί πριν καν αρχίσει τη διαδικασία η σύζυγός του. Το ήξερε, Ζαμί, ότι αν η γυναίκα είναι στήρα, υπάρχουν και δότριες οαρίων? Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Εδώ υπάρχουν μόνο σπερματοζωάρια, όχι οάρια. Αυτό είναι πιο περίπλοκο. Η συλλογή οαρίων είναι πολύ πιο δύσκολη από αυτή των σπερματοζωαρίων. Επίσης, είναι πολύ πιο δύσκολο να καταψύξει κανείς οάρια. Μεταξύ της δότριας και της λήφτριας, όλα θα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Η δότρια είναι φυσικά ανώνυμη. Όπως ισχύει και για τον άντρα δότη, θα πρέπει να είναι μητέρα και να έχει τη σύμφωνη γνώμη του συντρόφου της. Για να το κάνει αυτό, θα υποστεί μια ένεση όπου θα τη βοηθήσει να παράγει οάρια. Τα οάρια όπου θα συλλεχθούν θα γονιμοποιηθούν με τα σπερματοζωάρια του πατέρα, όπως συμβαίνει συνήθως, και μετά από 3 μέρες ένα ή 2 έμβρια εμφυτεύονται στη μήτρα της λήπτριας. Το παιδί που θα γεννηθεί θα έχει τα γονίδια του πατέρα του, αλλά όχι αυτά της μητέρας του. Ο δότης δεν επιλέγεται κατά τύχη. Το χρώμα των ματιών, των μαλλιών και του δέρματος, το ύψος και ο σωματότυπος επιλέγονται ανάλογα με αυτά του λήπτη. Δεν εισάγουμε νέα χαρακτηριστικά σε ένα ζευγάρι. Το παιδί, όταν γεννιέται, δεν θέλουμε να εκλειφθεί ότι δεν προήλθε από το ζευγάρι. Παρ' όλα αυτά, οι γονείς ενθαρρύνονται να λένε στα παιδιά την αλήθεια για την προέλευσή τους. Άλλωστε, η δημιουργία οικογένειας δεν είναι απλώς η κληροδότηση του γενετικού υλικού μας. Είναι κυρίως η επιθυμία μας για ένα παιδί, το μεγάλωμα του παιδιού και η φροντίδα του παιδιού. Μια και μιλάμε για μωρά, έχεις ακούσει για τις ανάδοχες μητέρες?
Τι πράγμα? Δεν ακούω τίποτα. Μίλα πιο δυνατά. Σιγά κοιμάται. Είναι γυναίκες που δανείζουν τη μήτρα τους για να κυοφορήσουν τα μωρά άλλων γυναικών, αν δεν έχουν, ας πούμε, μήτρα. Στη Γαλλία απαγορεύεται εντελώς, αλλά σε άλλες χώρες όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες συμβαίνει αυτό. Φυσικά, τις γνωρίζω τις ανάδοχες μητέρες. Αχ, όχι, μου το ξύπνησες! Ας κάνουμε την εξής υπόθεση. Να ένα γόνιμο ζευγάρι. Πιο συγκεκριμένα, ο άντρας παράγει σπερματοζωάρια και η γυναίκα οάρια. Το πρόβλημα είναι ότι η γυναίκα δεν έχει ή δεν έχει πλέον μήτρα για να φιλοξενήσει το έμβριο. Σε αυτή την περίπτωση, σε ορισμένες χώρες όπως τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορούμε να βρούμε ανάδοχη μητέρα. Θα πάρουμε οάρια από τη γυναίκα, τα οποία θα γονιμοποιηθούν σε εργαστήριο από τα σπερματοζωάρια του άντρα της. Μετά καλούμε μια γυναίκα όπου θα το κουβαλήσει και θα της εμφυτεύσουμε το έμβριο στη μήτρα. Θα το έχει μέσα της 9 μήνες και μετά το μωρό που θα γεννηθεί θα επιστρέψει στους βιολογικούς του γονείς. Η ανάδοχη μητέρα από εκεί και πέρα δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα στο παιδί. Στις χώρες όπου επιτρέπεται αυτή η πρακτική, υπάρχουν συχνά αρκετές γυναίκες για να φέρουν στον κόσμο το παιδί ενός άλλου ζευγαριού. Ο νόμος στη Γαλλία όμως είναι ξεκάθαρος. Το ανθρώπινο σώμα δεν είναι εμπόρευμα. Γι' αυτό το λόγο η μητρότητα για λογαριασμό κάποιου άλλου απαγορεύεται αυστηρά. Αφού όμως ο νόμος επιτρέπει τη δωρεά ενός γαμέτη, θεωρείται άδικο από μερικούς αυτό. Τίθεται σήμερα το ζήτημα αν πρέπει να εξελιχθούμε και να αποδεχθούμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είναι δυνατό να συμβεί αυτό, χωρίς όμως να υπάρχει χρηματική αμοιβή. Ορισμένοι λένε ότι θα μπορούσε το κράτος να καθορίσει την ανάδοχη μητέρα προκειμένου να αποφευχθεί η εμπορική συναλλαγή τους. Είναι ένα νομικό πλαίσιο που χρησιμεύει μερικές φορές για να οριοθετήσει μια παράνομη πρακτική. Μπορούμε επίσης να κάνουμε τεχνητή γονιμοποίηση και σε ένα απολύτως γόνιμο ζευγάρι. Σε αυτή την περίπτωση το κάνουμε για να αποφύγουν οι μελλοντικοί γονείς, οι οποίοι έχουν μια σοβαρή γενετική ασθένεια, να τη μεταφέρουν στα μωρά τους. Με την τεχνητή γονιμοποίηση θα πάρουμε περισσότερα έμβρια, τα οποία θα διαγνώσουμε αν είναι καλά ή όχι. Τα έχετε ήδη επιλέξει? Σκοπός μας είναι να υπάρξουν πολλά έμβρια για να μπορέσουμε να βρούμε αυτό ή αυτά που δεν είναι άρρωστα. Αυτό πρέπει να το κάνουμε. Αυτά θα εμφυτευτούν και πάλι στη μήτρα της μητέρας? Ναι, ακριβώς. Κοιτάξτε λοιπόν τι γίνεται. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Σκοπός μας είναι να πάρουμε κύτταρα από αυτό το έμβριο. Καταρχήν θα πρέπει να διαπεράσουμε το κάλυμά του. Αλήθεια, πώς το κάνετε αυτό? Χρησιμοποιώ αυτό το λέιζερ όπου θα παράγει ζέστη και θα πάρω ένα κόκο πρωτεΐνης. Και τώρα η κρίσιμη στιγμή είναι όταν πάρουμε αυτό το κύτταρο. Πόσα θα πάρουμε? Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε 2 κύτταρα για κάθε έμβριο. Αυτά τα κύτταρα θα αναλυθούν σε ένα γενετικό εργαστήριο. Μάλιστα. Πείτε μου, δεν ενοχλούμε το έμβριο που του παίρνουμε 2 κύτταρα? Το έμβριο πολύ γρήγορα θα ανακτήσει τα 2 κύτταρα που του πήραμε. Θα συνεχίσει να διαιρείται και θα ανακάμψει αμέσως, οπότε δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Είναι σημαντικό γιατί θα συνεχίσει να διαιρείται και να μεγαλώνει και ίσως να εμφυτευτεί και πάλι στη μήτρα της μητέρας του. Ναι, ακριβώς. Χάρη σε αυτή την τεχνική, αυτή η μικρή είδε το φως της ημέρας. Ο αδερφός της γεννήθηκε με μια σοβαρή νοητική καθυστέρηση. Όταν το συνέλαβαν, οι γονείς του δεν γνώριζαν ότι είχαν αυτό το γονίδιο. Αν δεν υπήρχε αυτή η διάγνωση πριν την εμφύτευση, δεν θα έκαναν δεύτερο παιδί. Δεν είναι ότι δεν θέλαμε ένα πανέξυπνο ή πανέμορφο παιδί ή ένα σούπερ παιδί που θα μπορούσε να κάνει τα πάντα. Θέλαμε όμως ένα υγιές παιδί όπου δεν θα γεννηθεί με μία ανίατη ασθένεια. Προτιμούσαμε να μείνουμε με ένα παιδί παρά να κάνουμε ένα παιδί όπου θα υποφέρει αργότερα. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί υποφέρουν και τα 2 παιδιά έτσι. Με αυτόν τον τρόπο, δεκάδες γενετικές ασθένειες μπορούν να διαγνωστούν πριν από την εμφύτευση. Αυτή η πρακτική είναι πλήρως καλυμμένη νομικά. Το ζευγάρι πρέπει να δώσει τον ιατρικό του φάκελο σε μια εξειδικευμένη νομική ομάδα. Είναι σημαντικό γιατί η γενετική έχει προχωρήσει τόσο που κάποιοι γονείς μπορεί να θελήσουν να αποφύγουν ασήμαντες ασθένειες που δεν είναι εντελώς ανίατες ή παρουσιάζουν μικρά προβλήματα. Ζαμί! Είπα να βοηθήσω λίγο στο μαιευτήριο και κοίτα τι μου έδωσαν να κάνω. Πρέπει να αλλάξω 35 μωρά. Δεν είναι δυνατόν. 2 χέρια έχω. Έλα να με βοηθήσεις. Τι μας λες τώρα. Ας μην μιλούσε τόσο.
Αφήγηση Κωνσταντίνος Κακανάς, Χρύσα Σαμαρά, Γιάννης Ιφαντής. Ηχοληψία μίξη Βασίλης Καλτσής. Τεχνική επεξεργασία Στούντιο Τρίτων.